Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τις συνθήκες θανάτου της 29χρονης φοιτήτρια στη Ρόδο, η οποία κηδεύτηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα της στο Διδημότυχο. Όπως είπε ο ιατροδικαστής Ρόδου στο Star αλλά και στο Πρωτοθέμα, η Ελένη μαρτύρησε στα χέρια των δολοφόνων της. Εκτός από το χτύπημα στο κεφάλι, υπάρχουν και άλλα ευρήματα που δείχνουν ότι την κακοποίησαν βάναυσα. Το συγκλονιστικό στοιχείο είναι ότι η κοπέλα ήταν ζωντανή όταν την πέταξαν στη θάλασσα. Αν την πήγαιναν στο νοσοκομείο σήμερα θα ζούσε, είπε χαρακτηριστικά ο ιατροδικαστής. Το νέο στοιχείο που προέκυψε είναι και η απαγγελία κατηγοριών για βιασμό και η δίωξη ασκήθηκε με βάση την ομολογία του 19χρονου Αλβανού που έχει παραδεχθεί την εμπλοκή του, ενώ ο 29χρονος Ροδίτης αρνείται κατηγορηματικά κάθε ανάμειξη. Με βάση πάντως την ομολογία του 19χρονου, η δολοφονία έγινε στο εξοχικό σπίτι της οικογένειας του 29χρονου, στην περιοχή της Λίνδου, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη θαλάσσια περιοχή όπου βρέθηκε το πτώμα της άτυχης φοιτήτριας.